ξεκινάω. Ναι, τυπικά ονόματα. Όνομα ιδιότητα. Χρήστος Καλαθρίστος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Σήμερα οι υγειονομικοί απεργούν σε όλη την Ελλάδα. Απεργούν και φωνάζουν δυνατά ότι παλεύουν για την πραγματική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Όλα αυτά που ζούμε καθημερινά μέσα στα νοσοκομεία, με την τεράστια υποστελέχωση και τις ελλείψεις προσωπικού, που οδηγούν στις τεράστιες λίστες αναμονής, στην εργασιακή εξουθένωση και εξόντωση των υγειονομικών, στο απαράδεκτο καθεστώς της μη μονιμοποίησης των χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων μας, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και βλέπουμε τώρα το Υπουργείο, αντί να κάνει πράξη τα αιτήματά μας, που είναι η πραγματική η μοναδική λύση για την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, που είναι οι πραγματικές προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους υγειονομικούς, οικονομικά και διαφόρων άλλων ειδών, ώστε να καλύψουν αυτές τις θέσεις, βλέπουμε να προχωράει περαιτέρω βήματα ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με τα απογευματινά χειρουργία, αλλά και όπως βλέπουμε με τα χαράτσια σε ακόμα ένα μέτρο για τους ασφαλισμένους, με τα χαράτσια στις εξετάσεις που πρέπει να πληρώνουν. Τα απογευματινά χειρουργία δεν έρχονται να λύσουν κανένα ζήτημα ληστών αναμονής. Ίσα-ίσα αυτές οι λίστες της ντροπής διωγγώθηκαν ακριβώς λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν πρόκειται να λυθεί τώρα με το να μετατρέψουν τους ασθενείς σε πελάτες και να πληρώσουν για τρίτη φορά, μια με τους φόρους, μια με τις ασφαλιστικές τους φορές και τώρα και από την ίδια την τσέπη τους, για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη σήμερα. Η λύση είναι οι αυξήσεις στους μισθούς και στα δικαιώματα των υγειονομικών και οι μαζικές προσλήψεις για την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Έχουμε το επόμενο βήμα, κλιμακώνουμε με την απεργία στις 28 του Φλεβάρι, μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, όπου αναδείχθηκε το σύνθημα «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας», που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και σήμερα, και αυτό βιώνουμε και στην υγεία, γι' αυτό και θα είναι από τα πρωταρχικά αιτήματα αυτής της απεργίας. Ευχαριστούμε.